άραγε παίρνοντας το Άγιο Πνεύμα και ομολογούμε με το Άγιο Πνεύμα αυτή τη χαρά, κάνουμε πράξεις θεάριστες και αυτές μένουν, αυτές οι πράξεις που είναι με πράξεις με περιεχόμενο το Άγιο Πνεύμα και με καθοδήγηση το Κύριο από τα άνωθεν, αυτές οι πράξεις μας οδηγούν στην τελειότητα και στο στεφάνι που περιμένει η κάθε ψυχή για να λάβει. Γιατί το λέω αυτό. Στη γειτονιά μας υπήρχε μία περίπτωση και θέλω να ακουστεί, να το μάθουμε και εδώ, ότι μία γρούλα ταράχτηκε κάπου και η ψυχή της δεν έβγαινε άνετα. Και πανικοβληθήκανε οι άνθρωποι, οι συγγενείς, πήγανε να την βοηθήσουν, τη βοηθάγανε φυσικά στο χέρι, στο πόδι, στο κεφάλι, αλλά αυτά που κουνιόντουσαν ήταν εκ του μέσα, ήταν με το πνεύμα, ήταν με την ψυχή της που είχε ταραχτεί. Την ψυχή δεν μπορούσε να την αγγίξει άνθρωπο και να την απαλύνει. Αναγκάστηκα να φέρω ιερέα από την ανάληψη, να τη διαβάσει μία ευχή και να ενωθεί η ψυχή της με τον Κύριο. Και αμέσως αναπάστηκε και ησύχασε και πέθανε, τόσο και έφυγε, μάλλον θα πω τη λέξη, δεν πέθανε, κοιμήθηκε, νομίζω εν Κύριο. Άρα και βλέπουμε ένα συμπέραμα, ότι την ψυχή δεν μπορεί άνθρωπος να την κουμαντάρει. Γι' αυτό να μην αφήνουμε την ψυχή μας στους ανθρώπους, αλλά στον Κύριο, όπως το είπε και στο Ευαγγέλιο. Εμένανε πρώτα και μετά τους ανθρώπους, μετά τους δικούς σας. Εμέναν πρώτα, ώστις δε με ομολογήσει έμπροστε τον ανθρώπο. Όταν λέει ανθρώπου, εννοεί και τη μάνα και τον πατέρα και τα αδέρφια και έξω και τον κόσμο και εδώ και εκεί. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, πρώτα θα ομολογούμε τον Κύριο και από μέσα μας και απ' έξω μας. Και απ' έξω μας, γιατί ήρθε η ημέρα της εσχατολογίας, η αρχή του τέλους, που πρέπει επιτέλους να κάνουμε ομολογία. Παρακάτω. Θέλω, Βασιλάκη, να μου διαβάσει το 201. Τι θα γίνει με εμάς στη μέλουσα ζωή όταν κάθε τι που μας εχμαλώτησε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, πλούτη, τιμή, φαγοπότη, πολυτερή, ρούχα, φανταχτερά σπίτια, δεν θα τα έχουμε πλέον μαζί μας? Όταν όλα αυτά θα μας φέρονται σαν όνειρο που διαλύθηκε, όταν τα έργα της πίστεως και της αρετής, της εγκρατείας, της αγνότητος, της καλοσύνης, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής, της υπακοής θα μας ζητηθούν και δεν θα μπορούμε να τα παρουσιάσουμε στον κριτή μας? Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί Άγιοι, γι' αυτό τους λέμε Άγιοι Πάντες σήμερα, γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες, τους γνωστούς της Εκκλησίας μας, που το πηδάριο και η Εκκλησία μας είναι γεμάτο από τους Αγίους αυτούς που είναι γνωστοί και τους άγνωστους. Και τους άγνωστους αυτούς που εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά ο Κύριος τους ξέρει, και αυτό να είστε σίγουροι, ότι ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς αυτός που κάνει κάποιο έργο οπουδήποτε είναι και εμείς δεν ξέρουμε την ταυτότητά του. Ο Κύριος την ταυτότητα την ξέρει. Και αυτό που είχαν οι άγνωστοι Άγιοι που είναι μέσα στους πάντες ήταν ότι ήταν πραγματικοί ήρωες και δώσανε τον εαυτό τους. Και η Εκκλησία μας κοσμεί μέσα, που άμα θα τη κοιτάξουμε, με τους Αγίους μέσα, και όταν ο παπάς κάνει ευχές και επικαλείται Αγίου προς το να με Εκκλησία μας, ακούω πολλές φορές κάποια κατεβατά Αγίου, τον τάδε, και τότε βλέπω ότι είναι τόσοι πολλοί. Άρα και οι πολλοί αυτοί όλοι, ο καθένας μας έχει μία παρουσία, έχει μία εμπειρία σε κάποιον Άγιο που έχει ακουμπήσει για κάποιο πρόβλημά του. Οι Άγιοι αυτοί είναι ολοζώντανοι και πρεσβεύουν για τους ανθρώπους τους ζώντας.
Αν εμείς κάνουμε τη ζωή αυτή που θέλει ο Κύριος και επικαλεστούμε τον Άγιο. Ας φέρω εγώ ένα μικρό παράδειγμα. Ξεκινάω το πρωί να πάω στη δουλειά μου και λέω Άγιε μου χαράλαμπε, γιατί είναι ο προστάτης των αμαράδων. Άγιε μου χαράλαμπε, σήμερα θα ξεκινήσω πάλι μια καινούργια μέρα στην εργασία μου. Προστάτευσέ με εμένα, του συνεργάτες μου που είναι στο μαγαζί και όλους τους συνεργάτες που κάνουν τη δουλειά αυτή μέσα στον κόσμο, στα μάρμαρα πάνω, να μας φυλάξεις. Και πάντοτε με έχει βγάλει από πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε με προσευχή, με το Θεό, πάντοτε έχουμε προστασία. Γιατί το λέω αυτό? Όπως ο κυνηγός για να πιάσει ένα θύραμα στείνει πολλά δόκανα και το πιάνει, έτσι και ο μπαμπόνηρος, ο κονηρός που λέγεται Σατανάς, αρχέκακος από την αρχή μέχρι σήμερα και τη συντέλεια του κόσμου που θα έρθει ο Κύριος για να μας συντρίψει, στείνει παγίδες για να μας βγάλει από τον δρόμο που εμείς θέλουμε να πάμε. Ποιο δρόμο? Το φως. Δεν αντέχει το φως. Θέλει να είναι στο σκοτάδι. Έργα του σκοταδιού ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του δεν έχει διδάξει. Και να σας φέρω μία μαρτυρία. Πήγανε γραμματείς και φαρισαίοι, πήγανε οπλισμένοι άνθρωποι για να τον πιάσουν. Σαν κλέφτη, σαν έναν άνθρωπο που ήταν ληστής, να το πω τη λέξη έτσι. Και λέει ο Κύριος, γιατί ήρθατε έτσι, λέει, οπλισμένοι και ήρθανε και σε μία ώρα ακατάλληλη, που να με δεν έπρεπε να το πιάνε την ώρα εκείνη, απόγευμα. Λοιπόν, ήταν η δύση του ηλίου. Εγώ λέει, αν έχω κάνει κάτι, αυτό που κήρυξα, το κήρυξα ανάμεσά σας φανερά. Αν έχετε κάτι, τώρα από εκεί πιάνουμε άλλο. Μετά υπάρχει κάποιο δώρο, υπάρχει κάποιος προδότης. Ο Κύριος όμως δεν είχε δώρο. Είχε άλλο δώρο. Είχε άλλος άνθρωπος. Είχε κάποιο πάθος και τον επρόδωσε. Άραγε βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε κοντά του για να είμαστε και εμείς φως. Όπως είχαν και οι άλλοι. Λοιπόν, Βασιλάκη, θέλω να μου διαβάσεις το 595. Υπόθουμε πιο πολύ στον κόσμο τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε ότι οι σχέσεις που έχω σημειώσει εδώ των Ορθοδόξων Χριστιανών με τους Αγίους είναι τις περισσότερες φορές τυπικές. Πάμε για τον τύπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, σήμερα γιορτάζει αυτό, ας φορέσω τα καλά μου, τα ρούχα, να βγω, να πάρω και τη φίλη μου, τη γυναίκα μου, την αδελφή μου, την κόρη μου και να πάμε στην εκκλησία και γεμίζει το εκκλησίασμα. Στον κόσμο φαίνεται καλό. Ο εκκλησία ένα μεγάλο γέμισε πάρα πολύ ωραίο. Προς το Θεό όμως αυτό που φαίνεται καλό είναι ποιο? Αυτό που ο κόσμος αδυνατεί να κάνει. Τι αδυνατεί να κάνει? Αδυνατεί να κάνει τη ζωή των Αγίων να την μιμηθεί. Όχι απλώς να παρευρεθούμε σε πανηγύρια, εορτές και σε κάποιον Άγιο που τον ετοιμάνε και πάμε ή μας έχουν καλέσει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι η ζωή. Εκεί ο άνθρωπος δεν έχει καλές σχέσεις. Γιατί δεν έχει καλές σχέσεις? Θέλω να μου το ξαναδιαβάσει στο κομμάτι αυτό. Γιατί δεν έχει καλές σχέσεις? Γιατί θα μας το πει ο πατέρας. Τι υπόθουμε πιο πολύ στον κόσμο? Τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Βλέπουμε πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο να κατευθύνει στον πατέρα, ότι ώστε δε με ομολογήσει, ο Κύριος έχει τη δύναμη από τα άνοδε, σαν Θεός, να μας στηρίξει και να μας δώσει την αιώνια βασιλεία. Λοιπόν, αν αφαιθούμε
για τα κοσμικά και να αρέσουμε στον εαυτό μας και στον κόσμο, έχουμε χάσει τα πάντα. Συνεχίζουμε για πίσω. Το 133, να μου διαβάσει. Πολλοί διαβάζοντας ένα κοσμικό βιβλίο ή μία εφημερίδα, αισθάνονται ευχαρίστηση και εύκολα πιστεύουν ότι διαβάζουν. Διαβάζοντας όμως ένα θρησκευτικό κείμενο, νιώθουν βάρος στην καρδιά, βασανίζονται από την αμφιβολία και την απιστία και δοκιμάζουν ένα είδος αποστροφής. Γιατί συμβαίνει αυτό? Χωρίς άλλο δεν φταίει η φύση του αναγνώσματος, αλλά η φύση των αναγνωστών, η κατάσταση της καρδιάς τους. Και πίσω από αυτή ο διάβολος, ο εχθρός της αληθείας, ο εχθρός του Λόγου του Θεού. Είτε έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο από τις καρδίες αυτών. Λουκά, είτε 12. Όταν διαβάζουμε κάτι αδιάφορο, δεν το θίγουμε και εκείνος δεν μας θίγει. Αλλά όταν διαβάζουμε κάτι το χριστιανικό, καθώς αρχίζουμε να φέρουμε στο νου τη σωτηρία μας, τον ερωθίζουμε. Πάμε εναντίον του. Και αυτός τότε μας επιτίθεται και προσπαθεί να μας διώξει την πίστη. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να τον αντιμετωπίσουμε? Να δείξουμε υπομονή σε αυτό το διάβασμα και σε αυτούς τους λογισμούς. Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Λουκά κάπου Α19, λέγει ο Κύριος. Το ίδιο ισχύει ως προς το άσημνο θέατρο και την εκκλησία. Πολλοί πηγαίνουν ευχάριστα σε τέτοια θέατρα ενώ μουδιάζουν προκειμένου να πάνε στην εκκλησία. Γιατί στα θεάματα εκείνα στο κάθε τι ευχαριστεί τον αισθησιακό άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος συχνάζει εκεί δεν προκαλεί, αλλά ικανοποιεί τον διάβολο. Και έτσι ο διάβολος δεν τον θίγει. Είναι ευχαριστημένος που τίποτε εκεί μέσα δεν θυμίζει τον Θεό. Στην Εκκλησία όμως όλα τον θυμίζουν. Όλα εμπνέουν πίστη και φόβου Θεού, άγια αισθήματα, ανάμνηση. Τότε λοιπόν ο διάβολος παίρνει να σπείρει στην καρδιά μας την αμφιβολία, τις βλάσφημες σκέψεις, την αδαιμονία. Κάνει τον άνθρωπο να μην βλέπει την ώρα που θα βγει έξω. Το κακό θέατρο και η Εκκλησία είναι αντίθετη κόσμο. Το ένα είναι ναός του κόσμου, το άλλο είναι ναός του Θεού. Το ένα είναι σπίτι του διαβόλου, το άλλο είναι σπίτι του Κυρίου. Ευχαριστώ, Βασιλάκη. Λοιπόν, εδώ τι μας λέει ο Κύριος για αυτό το κείμενο το πατερικό. Λέει, οι Άγιοι μισούνται από τον κόσμο. Γιατί? Ο Κύριος συμπληρώνει. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Άρα και ο Κύριος ήρθε στη γη για τη Βασιλεία. Εχείριξε το φως της αληθείας, εχείριξε την αλήθεια, την αυτοαλήθεια. Και ο κόσμος, όπως είπαμε πρωτήτερα, και ο πονηρός, όπως λέει το κείμενο το πατερικό, εκεί κάνει αντίσταση, εκεί μάχεται. Όταν όμως είμαστε κοντά του, μέσα στα κοσμικά που είναι αυτός αφέντη, δεν μας ενοχλεί και νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Άρα και ο Κύριος καλά το λέει εδώ, ότι και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Ο Κύριος κυνηγήθηκε. Γιατί? Γιατί πρόβαλε την αλήθεια, πρόβαλε τη σωτηρία, πρόβαλε την αρχή του κηρύγματος ποιο. Μετανοείται γά ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή ήρθε για να σωθεί ο άνθρωπο. Και από αυτή την ώρα ο διάβολος τον κυνηγάει. Και συμπληρώνει ο Κύριος παρακάτω σε ένα άλλο κείμενο.